Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει τον Παύλο Πολάκη να επιτίθεται σε συνεργάτηδα του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή, στην οποία ακούγεται να λέει «Μη στρίβετε τη μούρη σας κυρία μας. Σε σας το λέω έχετε ένα μόνιμο, όχι χαμόγελο, αλλά ένα στρίψιμο του στόματος ενίδη απαξίας. Είναι εκνευριστικό, έχετε μια κυρία συνεργάτη του Υπουργού που έχει ένα μόνιμο στριφογύρισμα προσώπου απαξίας». Είναι εκνευριστικό. Η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αθηνά Λινού ξέσπασε σε κλάματα για την απαξιωτική συμπεριφορά του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγεία και αμέσω απολογήθηκε στη συνεργάτηδα του Υπουργού Υγεία. Θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη από τη συνάδελφο που υπέστη αυτή τη μορφή βία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια συμπεριφορά, δεν έχει σημασία από ποιον προέρχεται, σε καμία γυναίκα και κανέναν άνθρωπο, τη είπε χαρακτηριστικά. Φυσικά η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσει και ο ίδιο στέθηκε εκτό κόμματο λίγο αργότερα, με την εξή ανακοίνωση, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Κόμματο, Στέφανου Κασελάκη, ο Παύλο Πολάκη τίθεται εκτό τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ π. ΣΥΓΜΑ από τον Πρόεδρο τη ΚΑΠΑ Ομικρον, Σοκράτη Φα, Ο Μόλι σημειώθηκε το περιστατικό, επικοινώνησε με τον πρόεδρο τη Βουλή και ζήτησε τη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και προχώρησε στην εξή ανάρτηση. Πριν από λίγο, στη διακοπή από χθε συνεδρίαση τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων τη Βουλή, εν απουσία μου, ο παπάκι Παύπολ 2222 επιτέθηκε με απίστευτη λεκτική βία στη νομική μου σύμβουλο ΚΑΠΑ, Νατάσα Πέτρουλια. Η κυρία Πέτρουλια εκεί βρισκόταν στην εργασία τη καθώ η δουλειά τη είναι να ετοιμάζει τι νομοτεχνικέ βελτιώσει που θέλουμε ή όχι να εγκρίνουμε κατά τη συνεδρίαση τη. Εν ώρα εργασία τη, λοιπόν, ο βουλευτή του παπάκι Ήριζα Γκρίτη επιτέθηκε διότι είπε: Δεν του αρέσει η φάτσα τη και Προσοχή, η κυρία αυτή δεν έχει το δικαίωμα του λόγου στην επιτροπή, δεν μίλησε καθόλου στον Κάπα. Πολλάκι. Ήταν τόσο βάναυση η επίθεση του σε μια εργαζόμενη ανυπεράσπιστη γυναίκα, που στη συνέχεια οι συνάδελφοι Κάπα, Βιμπίλα από την Παπάκη Πλα Ελευθερία Κάπα, Παναγιοτόπουλο και η κυρία Αθηνά Λινού από τον Παπάκη Σύριζα Γκρι καταδίκασαν αμέσω το περιστατικό, όπω φυσικά και ο πρόεδρο τη Επιτροπή Παπάκι Τάιλιος και ο Παπάκη Δίμβαρτζόπουλο Η κυρία Λινού μάλιστα στο τέλο δάκρυσε από ντροπή, για τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου και στο πώ έκανε να αισθανθεί την εργαζόμενη αυτή γυναίκα εκείνη τη στιγμή. Κατόπιν όλων αυτών επικοινώνησα με τον πρόεδρο της Βουλής ΚΑΠΑ, τα Σούλα και ζήτησα τη λήψη πειθαρχικών μέτρων από τη Βουλή εναντίον του κυρίου Πολάκη. Το να τα βάζει μαζί μου, είναι ως ένα βαθμό κατανοητό, αλλά το να αναγκάζει με bullying, μια ανυπεράσπιστη εργαζόμενη γυναίκα να κλαίει στην εργασία της είναι απαράδεκτο. Απορώ αν πάλι ο παπάκι ΣΥΡΙΖΑ γκρι. Θα τον καλύψει και αυτή τη φορά που ενώπιον όλων επέδειξε μια τόσο επέσχυντη συμπεριφορά.